Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μίσος Έλληνας. Αυτό μπορεί να μην υπάρχει σε κάποια ληξιαρχική πράξη γέννησης. Υπάρχει όμως στην καρδιά του Τζο Μπάιντεν. As some of my good friends sitting and standing in front of me here said, I'm an honorary Greek, not only today, but every day. Ο Τζο Μπάιντεν έχει πολύ στενούς δεσμούς με τον ελληνισμό και την ορθοδοξία, κάτι το οποίο τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. If I leave, I'm going Greek. I want you to know that. I'm going Orthodox if I go. I can't thank the church enough for the hospitality you showed me and the education you've given me. Είναι τέτοια η σχέση του Μπάιντεν με τη χώρα μας, που το δεύτερο όνομά του είναι άκρος ελληνικό. One of the highest compliments I've ever gotten was from my friend I see in the front row here, from Andy Manitos. Andy and I go back a long way. And when I was elected vice president, Andy put out a press release. And he said that that now in the White House, we haven't had a Greek, but we might as well, because now we have Joe Bidenopoulos in the White House. Ο Τζο Μπάιντεν είναι ένας από τους ανθρώπους που αγάπησε την Ελλάδα, γνωρίζοντας εξαιρετικά καλά και την άλλη άκρη του Αιγαίου. Ως αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, αφιέρωσε πολύ μεγάλο μέρος της θητείας του σε συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Πρόσφατα αποκάλυψε τι σκοπεύει να κάνει με την Τουρκία. We can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan. But they got to understand that we're not going to continue to play with them the way we have. Σε περίπτωση που ο Biden ορκιστεί τον ερχόμενο Ιανουάριο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η στάση του και απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Εάν εκλεγώ, οι δεσμοί μας με την Ελλάδα θα ενδυναμωθούν και θα φέρουμε στο προσκήνιο τη στάση της Τουρκίας, η οποία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ, προχωρά σε διαρκείς προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί όλα όσα έχει τονίσει προεκλογικά ο Τζο Μπάιντεν να είναι μόνο εξαγγελίες. Είναι βέβαιο όμως πως οι συγκεκριμένες δηλώσεις είναι επίσημες και καταγεγραμμένες. I'm Joe Biden.